κατώτερος των απαιτήσεων ενός τέτοιου αγώνα. Δείτε τώρα τις καθοριστικές φάσεις του παιχνιδιού της Νέας Φιλαδέλφειας σε περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη και το ρεπορτάζ πριν και μετά τον αγώνα που έκαναν ο Γιάννης Καραλής και ο Μανώλης Γρηγοράκης. Η μπάλα για τον Σάρτα. Στην ΑΕΚ μπροστινή παλιά τώρα για τον Δημητριάδη που δεν offside το Δημητριάδης. Μεγάλη ευκαιρία και 1-0. 1-0 για τον Δημητριάδη και το γκολ εδώ στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το στάδιο Νίκος Γκούμας, ακριβώς το πρώτο λεπτό η ΑΕΚ θα ανοίξει το σκορ. Ήταν μια έξοχη μεταβίβαση που έγινε από τον Τσάρτα, τον νεαρό άσο της Ένωσης, στον Δημητριάδη. Ο Βασίλης Δημητριάδης σήκωσε το κεφάλι, είδε τον επόπτη, εκείνος δεν έδειξε τίποτα και πολύ σωστά δεν ήταν offside. Και τελικά εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Βασίλη Δημητριάδη στο έξυπνο πλασάρισμα στην εστία του Βάντσικ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0 στο πρώτο λεπτό. Κοπιτσής τώρα για την ΑΕΚ. Κοπιτσής πάντα. Κοπιτσής. Θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Φραντζέσκο Κοπιτσής. Θα κάνει την παράλληλη σέντρα και έχουμε κόρνερ. Δημητριάδης. Δημητριάδης θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Καλιτζάκη. Δημητριάδης για το σούτ από τον Τσάρτα και θα μπλοκάρει ο Βάντσικ. Αλεξανδρής, Ουζουνίδης, Αντωνίου και εδώ είναι τώρα ο Καπουράνης για τον Αντωνίου. Σαφεύσκη μπροστινή παλιά. Τσάρτας. Τσάρτας Αλεξανδρής. Αλεξανδρής πλασάρισμα και η μπάλα είναι γκολ. 2-0. Θαυμάσια η μεταβίβαση και πάλι από τον Τσάρτα για τον Αλεξανδρή και το πλασάρισμα στα δίχτυα του Βάντσικ για δεύτερη φορά. Στο 55ο λεπτό ΑΕΚ Παναθηναϊκός εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας 2-0. Μια φάση που ξεκίνησε από το χώρο του κέντρου, η μπάλα μεταβιβάστηκε από τον Τσάρτα και πάλι έξυπνα μπροστά στη μεγάλη περιοχή. Στον επερχόμενο Αλεξάνδρη εκείνος κοντρολάρισε την μπάλα, είδε τον Βάντσικ και πλασάρισε έντεχνα την μπάλα στα δίχτυα του. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0 εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας καθώς φτάσαμε στο 55ο λεπτό. Βαζέχα. Αντωνίου, Καπουράνης, το σούτ του Καπουράνη και η μπάλα είναι κόρνερ. Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Συνέχεια στο παιχνίδι και διαμαρτυρίες των παικτών του Παναθηναϊκού στον διαιτητή Κανούλη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0, το κόρνερ εδώ με τον Αποστολάκη υπέρ του Παναθηναϊκού, Παπαδόπουλος. Κλόπας και σπρώχνει από πίσω τον Καπουράνη και είναι πέναλτι. Βαζέχα και 2-1 μειώνει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός. Δημητριάδης. Προς την παλιά τώρα για τον Σαβεύσκη, Αποστολάκης και Σαβεύσκη. Δημητριάδης. Κλόπας. Κοπιτσής σε καλή θέση. Κοπιτσής. Κοπιτσής θα κάνει το δυνατό σουτ και γκολ. 3-1 υπέρ της ΑΕΚ εδώ με το εκπληκτικό αυτό σουτ από τον Κοπιτσή. Κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές, 5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας, ο Κοπιτσής θα κάνει το 3-1 ύστερα από έναν έξοχο συνδυασμό που ο Δημητριάδης, αφού κατάφερε, πέρασε την μπάλα στον Κλόπα και ο Κλόπας μετά στον Κοπιτσή που την έστειλε στα δίχτυα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 3-1 εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας. 4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα στους γενικούς πανηγυρισμούς εδώ στις Κερκίδες. Η κόκκινη κάρτα που είδατε ήταν η δεύτερη κίτρινη για τον νεαρό Κοπιτσή, ο οποίος από τη μεγάλη του χαρά για αυτό τον γκολ που επισφράγιζε τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ έβγαλε την φανέλα του πανηγυρίζοντας εκτός αγωνιστικού χώρου και βέβαια ο διαιτητής εφαρμόζοντας σωστά τους κανονισμούς του έδειξε κίτρινη κάρτα, ήταν η δεύτερη που σήμαινε κόκκινη κάρτα και αποβολή για τον Κοπιτσή. Είπε προηγουμένως ο Κώστας Καπάτα. Κυρίως μετά το τέλος του αγώνα, τι δεν είδαν ίσως ούτε αυτοί που ήταν στο γήπεδο. Θα το δούμε τώρα μαζί στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκαν ο Γιάννης Καραλής και ο Μανώλης Γρηγοράκης. Κώστα, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ήττα για τον Παναθηναϊκό? Τίποτα. Τέτοια ήττα δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Στη φάση του πρώτου γκολ.
Στράτο. Να κάνει δηλώσει ο διαιτητής μου, αλλά τι κάνει αυτό. Άμα θέλει. Κύριε Κανούλη, δηλώσεις. Κύριε Κανούλη, είστε ευχαριστημένος από την απόδοση. Δεν θέλω να κάνω, ευχαριστώ καμία δήλωση, τίποτα άλλο. Δεν κάνουμε δηλώσεις. Κάτι πρέπει να πείτε. Θα σας καταλογίσουν διάφορα, κάτι πρέπει να πείτε κι εσείς. Κύριε, σας παρακαλώ. Από τους καλύτερους παίκτες συνάντησης, συγκλονιστική εμφάνισή σου και γκολ, γιατί αποβλήθηκες, τι ακριβώς είναι. Έκανα χαζομάρα, έβγαλε φανέλα, αν έπρεπε, λάθος μου. Το παραδέχεσαι όταν λάθος. Το παραδέχομαι, νίκη. Μετά από αυτή τη νίκη τώρα το πρωτάθλημα πόσο κοντά είναι. Πόσο κοντά είναι μετά από τη νίκη το πρωτάθλημα. Το ίδιο ήταν όπως και πριν. Το ίδιο. Θα προσπαθήσουμε. Αυτή η εμφάνιση και αυτή η νίκη για εσένα και για την ομάδα σου. Είμαστε πρώτοι, τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε. Η ΑΕΚ στην κορφή και την άλλη Κυριακή στην Τούμπα, μπορεί να διατηρηθεί εκεί. Πώς δεν μπορεί. Πιστεύω θα είναι χαζομάρα μας τώρα. Για τα συναισθήματά σου μετά τον γκολ που έφαγε στην κάρτα που αποβλήθηκες. Μετά τον γκολ ήταν φανταστικά, ήταν τρομερά, δεν έχω ξαναδεί αυτή τη στιγμή. Αλέκο, ένα από τα τρία γκολ της ΑΕΚ, μεγάλη νίκη της ομάδας σου και πάλι στην κορφή. Τι σημαίνει από εδώ και πέρα για την ένωση αυτό το αποτέλεσμα. Κλείσαμε πολλά στόματα. Η ΑΕΚ είναι μεγάλη έστω και με ελλείψεις, έστω και με παράδοση και όλα. Το αποδείξαμε. Πιστεύεις ότι ήταν νίκη ή δίκη. Σίγουρα θα πετυχαίνεις τρία γκολ στον Παναθηναϊκό, θα φτάνει τι άλλο είναι δίκαιο. Πάλι στην κορφή και την Κυριακή στην Τούμπα. Πού μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ πια. Μέχρι το τέλος. Ο στόχος μας είναι η νίκη, κάθε παιχνίδι και, εκεί, και στην Τούμπα, γι' αυτό πάμε. Για τον τίτλο. Σίγουρα. Μια μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ και για σένα ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο πάνω στο Βαζέχα. Τι έχεις να πεις. Δύσκολο, εγώ τα κατάφερα. Όλη η ομάδα πήγε καλά και γι' αυτό αξίζει εδώ που βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ την απάντηση τη δίνει στα γήπεδα και όχι με τα λόγια. Κύριε Μελισανίδη, ο θρίαμβος με 3 επί του Παναθηναϊκού σε μια περίοδο γενικής αμφισβήτησης, μπορούμε να πούμε, μετά την ήττα της ΑΕΚ στη Νίκαια, έφερε και πάλι την ομάδα στην κορφή. Η συνέχεια βέβαια είναι δύσκολη, υπάρχει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Τούμπα. Τι βλέπετε μέχρι το τέλος? Θέλω να πιστεύω ότι οι πιθανότητες για την τελική νίκη είναι 50-50 μεταξύ εμάς και της ομάδας του Παναθηναϊκού. Και θέλω επίσης να πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είναι η ομάδα η οποία θα τερματίσει πρώτη. Ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχει κάποια ανακοίνωση για έξτρα πρίμιους ποδοσφαιριστές? Έγινε αυτό στα αποθητήρια? Ναι, ό,τι ήταν να γίνει έγινε στα αποθητήρια. Η διοίκηση δηλαδή θα αποδώσει στους παίκτες τα εύσημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τη μεγάλη νίκη. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε τόσο εγώ όσο και ο κύριος Καράς το κάναμε ήδη και ήδη το ανακοινώσαμε. Υπήρχαν πολλά παράπονα από την ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Ιωνικό, μετά το 4-3. Προς όλες τις κατευθύνσεις μπορούμε να πούμε, και περισσότερο προς τη διαιτησία. Τα πράγματα πιστεύετε ότι ήταν καλύτερα σήμερα στο ντέρμπι? Δεν θέλω να πάω πίσω, απλώς θέλω να πω ότι σήμερα ο διαιτητής ήταν άριστος, έπαιξε 50-50 και είναι κρίμα αυτοί οι διαιτητές να μην ανεβαίνουν. Είναι κρίμα, ειλικρινά είναι κρίμα. Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω δική μας κατάσταση, φαίνεται ότι εμάς δεν μας κάνει να είμαστε στην πρώτη θέση. Μας αρέσει να κυνηγούμε από τη δεύτερη θέση στην πρώτη. Και ίσως σήμερα να μην μπορούσαμε να δεν ήταν δίκαιο να κερδίσουμε. Μίσιμ да и тим и тренери и си морај да се знају по нашата дистанција. Εδώ θα πρέπει να τονίσει ότι όλοι, ανεξαιρέτως και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να ξανασυμπεριφέρονται και όταν δεχτούν την ήττα. Не смие се догодити да буду избачени из старта. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουν στον εαυτό τους να βγουν εκτός εαυτού από ένα αμυντικό αποτέλεσμα. Το ένα στο στήριξε μας. Αυτό είναι φυσικά διαφορά από τη δική μας πλευρά. Ας δούμε στρέμε εμείς την εξάσκωση. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι γενικά η ΑΕΚ κέρδισε δίκαια το σημερινό αγώνα. Γιατί ήγρα ο Νάκο στο Ιέδινο Ιμόγκαο. Διότι έπαιξε όπως ακριβώς μπορούσε να παίξει. Δαλέκο ποσοστιβάνιε μπορδένιε. Πολύ πιο δυναμικά και πιο ηρωικά από εμάς. Αλλά πρέπει να το πω συγχαρητήρια σε όλους παίκτες. Όχι τόσο πολύ γιατί παίξανε καλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε κάποιο τέρμα και να είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά. Αλλά πολέμησε κάτι ένας μέχρι το τελευταίο λεπτό. Προσπαθούσε όσο μπορούσε. Η παράπονο μου μόνο. Φιλαδέλφια.
το ποσοστό το μεγάλο είναι η ισοπαλία, διότι και οι δύο ομάδες θα προσέξουν πάρα πολύ. Φαινομενικά η ΑΕΚ έχει κάτι προβλήματα και όλοι πιστεύουμε ότι θα έχει δύσκολο απόγευμα. Εγώ πιστεύω όμως ότι η ΑΕΚ σήμερα θα κάνει την έκπληξη. Και όταν τελειώσει το παιχνίδι αυτό, ποιο αποτέλεσμα και να είναι, θα έχει κρυθεί και το πρωτάθλημα? Νομίζω όχι. Από ό,τι μας δείξαν οι πορείες των ομάδων, νομίζω δεν θα κρυθεί το πρωτάθλημα ακόμα. Θα έχει συνέχεια. Πάλι σήμερα θα επικρατήσει ο εκνευρισμός των παικτών και ίσως να μην δούμε κάποιο θέαμα ή ποιότητα στο ποδόσφαιρο. Όμως θα είναι συναρπαστικός αγώνας, γιατί είναι λίγο καθοριστικός, όχι απόλυτα καθοριστικός, γιατί είναι παραπέρα πορεία των δύο ομάδων. Το ντέρμπι-ντέρμπι, αλλά και η εθνική-εθνική. Έτσι, η ΑΕΚ τίμησε τους διεθνείς παίκτες των δύο ομάδων που με τη νίκη τους επί της Ουγγαρίας άνοιξαν το δρόμο για το Μουντιάλ. Ο διαιτητής έστριψε το νόμισμα και το ντέρμπι ξεκίνησε με γκολ από τα αποδυτήρια για την ΑΕΚ. Το πέτυχε ο Δημητριάδης, που ήταν μεν σε ελεγχόμενη θέση offside μετά την παλιά του Τσάρτα, αλλά επειδή ο Φακός δεν πιάνει στη συγκεκριμένη φάση και τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, κανείς δεν μπορεί να είναι κατηγορηματικός. Γι' αυτό άλλωστε και η φάση δεν ήταν τεχνικά δυνατόν να αναλυθεί από τον κομπιούτερ της αλήθειας. Το γκολ πάντως στο πρώτο λεπτό μέτρησε και η ΑΕΚ ξεκίνησε το μάτς με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Τη βοήθησε πολύ που είχε ένα προβάδισμα με την επίτευξη του πρώτου τέρματος που ήρθε σχετικά νωρίς και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κυνηγούμε μετά το αποτέλεσμα. Και πιστεύει ότι εμείς οι μόνοι μας δώσαμε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να κάνει το παιχνίδι της και να μας κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία για το 1-1 στο 5ο λεπτό μετά το φάουλ του Φραντζέσκου και την κεφαλιά του Καπουράνη που πέρασε out. Η συνέχεια απέδειξε ότι η απουσία του Λούι Χριστοδούλου από την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού μέτρησε περισσότερο από ότι οι πέντε απουσίες της ΑΕΚ, δηλαδή εκείνες των Μητρόπουλου, Σαμπανάτζοβιτς, Σλίσκοβιτς, Βασιλόπουλου και Σταματή. Και αυτό γιατί ο Ίβιτσα Όσιμ έκανε εσωτερικές αλλαγές που δεν του βγήκαν, όπως λέγεται στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ο Βόσνιος τεχνικός του Παναθηναϊκού προσπάθησε να ενισχύσει την δεξιά πλευρά της ομάδος του με τον Μαραγκό κοντά στον Αποστολάκη για να ελέγχουν από κοινού τις προσπάθειες του Σαβεύσκη. Έτσι έμεινε μόνος από την αριστερή πλευρά ο Καπουράνης που δεν μπόρεσε να τα καταφέρει με αντίπαλο τον πολύ γρήγορο Κοπιτσί, η εντυπωσιακή απόδοση του οποίου έκρινε και το παιχνίδι υπέρ των γηπεδούχων. Ο Καπουράνης ανέκοψε ουσιαστικά τον Κοπιτσί μόνο σε αυτή τη φάση. Λίγο νωρίτερα, Παπαδόπουλος και Βαζέχα αλληλοσπρόχτηκαν, χωρίς ο Κανούλης να δώσει τίποτα. Έσπρωξε ο Βαζέχας, έσπρωξα κι εγώ. Τώρα, αν νομίζουν ότι κάτι ήταν, ας πούνε ότι ήταν. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Εμείς έχουμε κερδίσει, ας λένε ότι θέλουν. Στην επανάληψη, ο αφύλακτος στο πρώτο ημίχρονο Τσάρτας δέχτηκε την επιτήρηση του Μαραγκού και η δράση του περιορίστηκε. Η κατάσταση όμως από το αριστερό μέρος της άμυνας των Πρασίνων δεν βελτιώθηκε και έτσι ο Κοπιτσής, που διεκδίκησε και κέρδισε την μπάλα από τον Καπουράνη, έβγαλε τον Αλεξανδρή τέτα-τέτ με τον Βάντσι. Το 2-0 ήταν εύκολη υπόθεση για τον κυνηγό της ΑΕΚ. Ο Όσιμ υποχρεώθηκε να αντικαταστήσει τους αρνητικούς Σαραβάκο και Φραντζέσκο με τους Δόνι και Γεωργιάδη αντίστοιχα. Στο 60 ο Καπουράνης υποχρέωσε τον Μίνου σε σωτήρια επέμβαση, ενώ 5 λεπτά αργότερα ο διαιτητής Σπύρος Κανούλης από τον Βόλο δεν απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Μανολά που κλάδευσε τον Γεωργιάδη. Επίσης, στο 76 ο Κανούλης δεν είδε την ανατροπή του Γεωργιάδη από τον Μανολά μέσα στην περιοχή και υπέδειξε να συνεχιστεί ο αγώνας. Δεν έκανε όμως το ίδιο και 2 λεπτά αργότερα, όταν η θεαματική βουτιά του Καπουράνη τον ξεγέλασε και χρέωσε τον Κλόπα με ένα πέναλτι που δεν έκανε. Το 2-1 πέτυχε ο Βαζέχα από τα 11 βήματα. Είχαμε λίγο πέσει. Λιγάκι φοβήθηκα, μπορεί, εντάξει, αλλά μας βοήθησε και η τύχη μπορεί στο τέλος. Στο 81 ο διαιτητής μετά τον Μανολά χαρίστηκε και στον Καπουράνη που ανέτρεψε ως τελευταίος παίκτης τον Κοπιτσί, αλλά αντί να τον αποβάλει τον χρέωσε μόνο με κίτρινη κάρτα. Στο 86 ο Δημητριάδης έκανε την ατομική προσπάθεια, την πάσα στον Κλόπα και εκείνος έδωσε αμέσως στον ξεχασμένο για μία ακόμα φορά Κοπιτσί που τίναξε τα δίχτυα του Βάντσικ, εδραίωσε με το 3-1 την νίκη της ΑΕΚ και επιβεβαίωσε τον τίτλο του κορυφαίου παίκτου του γηπέδου. Ωστόσο, οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του υποχρέωσαν τον κύριο Κανούλη να τον αποβάλει όχι με δεύτερη κίτρινη, αλλά απευθείας με κόκκινη κάρτα. Στο 86 απέβαλα με κόκκινη κάρτα τον παίκτη της ΑΕΚ Κοπιτσί, διότι κατά την επίθεση του τέρματος έβγαλε τη φανέλα του, ανέμιζε αυτήν και προκαλούσε με τη στάση του παίκτες και του φιλάδες. Μετά το γκολ φανταστικά, ήταν τρομερά, δεν έχω ξαναστεί αυτή τη στιγμή. Πώς αισθάνεσαι από το γεγονός ότι ήρθες από το πουθενά, από τον Πανιόνιο και καθιερώθηκες στην ΑΕΚ και είσαι ο κορυφαίος παίκτης στο σημερινό παιχνίδι, ίσως? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού βρίσκομαι εδώ, εντάξει. Το παιχνίδι τελείωσε με τις δύο καλές ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός το 88 και 89.
Την μία με τον Μαυρίδη που τον πρόλαβε ο Αγορογιάννης και την άλλη με τους Καπουράνη και Γεωργιάδη που δεν εκμεταλλεύτηκαν το καλοκτυπημένο κόρνερ του Αποστολάκη. Μετά το τέλος του αγώνα σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και ανδρών των ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν και 4 μικροτραυματισμοί. Κώστα, πιστεύεις ότι τελείωσε το πρωτάθλημα σήμερα με αυτήν την νίκη της ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκού? Όχι βέβαια, θα δούμε ποιος θα είναι στο τέλος. Πολύ καλός, πολύ καλός. Με τη σημερινή μας νίκη βλέπουμε το μέλλον πιο καθαρά. Πιστεύω ότι ανέβηκε πάρα πολύ η ψυχολογία μας και είμαι της γνώμης ότι μέχρι το τέλος η ομάδα έδειξε ότι είναι πρώτη και θα παραμείνει πρώτη. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς κέρδισε το πρώτο ντέρμπι της καριέρας του στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά θεωρεί ότι η νίκη είναι των παικτών. Για μένα τίποτα. Όλα τα παιχνίδια που χάνει και κεντάει, το έχω πει απορτία αμέσως. Εσείς...